πάντοτε πολεμούμενοι αλλού καταβαλλόμενοι. Αδερφοί μου, έχουμε δύο αναγνώσματα στην Εκκλησία μας εις κάθε Θεία Λειτουργία. Το ένα είναι αποστολικό αναγνώσμα και το άλλο είναι ευαγγελικό αναγνώσμα. Το ευαγγελικό αναγνώσμα είναι κατανοητό. Με λίγη ερμηνεία εισέρχεσαι στο βάθος των πνευματικών νοημάτων. Το αποστολικό όμως ανάγνωσμα δυσκόλως κατανοείται. Δι' αυτόν τον λόγο σήμερα δεν θα ομιλήσουμε στο Ευαγγέλιο αλλά στον Απόστολο. Ο Θεηγόρος Απόστολος Παύλος έγραψε τη δεύτερη του προς Κορινθίους επιστολή και αναφέρεται εις δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο Θεός δημιούργησε το φως. Το φως το οποίο είναι χτιστό και το φως το οποίο είναι άχτιστο. Χτιστό σημαίνει δημιουργηθέν. Άχτιστο σημαίνει ότι υπήρχε. Και ο Πανάγαθος Θεός το άειλον εκείνο φως το είχε διότι ο ίδιος είναι φως. Εγώ είμαι το φως, λέγει, του κόσμου. Και το δεύτερο είναι ότι δημιούργησε αυτό το φως. Είπε και γένε το φως. Και αυτό το δεύτερο φως είναι να βλέπουμε τα αντικείμενα του Θεού, των ουρανών, τους αστέρας, των ήλιων, τη σελήνη, να βλέπουμε τους ανθρώπους ο ένας τον άλλον. Αυτό ονομάζεται χτιστό φως. Το δημιούργησε ο Θεός. Το πρώτο είναι δικό του φως, διότι ο ίδιος είναι το φως. Συνεχίζεται ο Απόστολος και ο Θεηγόρος Παύλος και λέγει ότι πάντοθεν πολεμούμενοι αλλού καταλυπόμενοι. Μας πολεμούν, λέγει, παντού. Δεν μας εγκαταλείπει όμως ο Θεός. Αυτό είναι το βασικό σημείο της σημερινής αποστολικής διδαχής. Μας εγκαταλείπει ποτέ ο Θεός. Ποτέ. Μας εγκαταλείπει ποτέ εκείνος που μας έπλασε. Ποτέ. Εγκαταλείπει ο Θεός το παιδί του. Ποτέ. Ο Θεός είναι ο δημιουργός και πλάστης και πατέρας όλου του κόσμου. Και όταν γίνεται πόλεμος σε αυτόν τον κόσμο, οι αρχηγοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν τον σπουδαίο ρόλο για την νίκη. Εάν οι αρχηγοί του πολέμου δεν είναι εντάξει, δεν υπάρχει νίκη. Σε αυτό το σημείο όμως εμείς έχουμε τον Θεό μας, ο οποίος είναι συμπολεμιστής εναντίον του διαβόλου. Και διαναγνωρίζουμε τι είναι ο διάβολος, πρέπει να ξέρουμε τι έχει πάθει. Ότι ήταν κοντά στον Θεό και έβλεπε τον Θεό και όμως θέλησε να ανέβει πάνω από τον Θεό και είδαν, λέγει, τον διάβολο ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόνταν. Αμέσως μόλις συνέλαβε αυτήν τη σκέψη, ο Πανάγαθος Θεός τον ετιμώρησε και έπεσε από το ύψος του ουρανού στο βάθος του Άδου.
και γένετο, λέγει ο διάβολος, ο πολέμιος εναντίον του Θεού. Αλλά ο Θεός δεν πλησιάζεται και έτσι ο διάβολος επιτίθεται εναντίον των χτισμάτων του Θεού, δηλαδή εναντίον του ανθρώπου. Και έχουμε να πολεμήσουμε με τρεις εχθρούς. Ο πρώτος εχθρός είναι ο κόσμος, ο δεύτερος εχθρός είναι ο διάβολος και ο τρίτος εχθρός είναι ο εαυτός μας. Σε αυτά τα σημεία πρέπει, αδερφοί μου, να δώσουμε προσοχή για να ειδούμε. Είναι όντως πραγματικά ότι ο Θεός είναι μαζί μας? Είναι πραγματικά ότι ο Θεός μας δεν μας εγκαταλείπει? Μας το είπεν, ιδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Μας το είπεν ο Θεός μας, ούκ εγκαταλείψω ημάς. Μας το είπεν ο Θεός μας. Και ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος του Θεού είναι όπως η βροχή η οποία πέφτει από τους ουρανούς και δεν επιστρέφει πίσω, λέγει το Ευαγγέλιο. Εάν δεν ποτίσει την γη, δεν επιστρέφει πίσω. Και αυτό είναι το σημείο ότι ο Πανάγαθος Θεός όταν ομιλεί, ομιλεί την αλήθεια, είναι η αυτοαλήθεια. Όταν είπε «Ιδού εγώ με θυμώνει μη πάσα στα σημέρα έως της συντελείας του αιώνος», δεν το είπε άνθρωπος, δεν το είπε άγγελος, δεν το είπε Άγιος, το είπε ο ίδιος ο Θεός. Αυτός είναι εκείνος ο οποίος μας είπε «Επικάλεσε με εν ημέρα θλίψεώς σου και εξερούμεσαι και δοξάσεις με. Φώναξέ με όταν έχεις ανάγκη και εγώ θα σου βοηθήσω», λέγει, «για να με δοξάζεις». Είναι ο Θεός ο οποίος μας έδωσε την χάρη Του. Είναι ο Θεός ο οποίος έπαθε, λέγει, «Ενώ πέπανθεν αυτός πειραστής δύναται της πειραζομένης βοηθήσε». Έπαθεν ο Θεός και γνωρίζει τον πόνο τον ειδικό μας, γνωρίζει την πάλη την οποία έχουμε με τον διάβολο. Αλλά όμως δεν έχουμε να φοβηθούμε, αδερφοί μου, δεν έχουμε να πάθουμε τίποτε, διότι έχουμε Θεόν αληθινόν κοντά μας. Είναι Εκείνος ο οποίος εσταυρώθηκε για να μας σώσει. Είναι Εκείνος ο οποίος έπαθε, διότι γνωρίζει τον πόνο μας όσον κανείς άλλος. Έπαθε ο ίδιος και δι' αυτό μας δουλεύει εις κάθε ένα λεπτό της ώρας, εις κάθε μια στιγμή της ώρας, εις κάθε αναπνοή μας, Εκείνος είναι κοντά μας. Αδερφοί μου, εν παντή θλιβόμενοι αλλού, καταβαλόμενοι, πάντοτε έχουμε επιθέσεις του διαβόλου, αλλά δεν δύναται ο διάβολος να ρίξει τα παιδιά του Θεού, διότι έχουμε Θεόν ο οποίος μας βοηθά, έχουμε Θεόν ο οποίος είναι κοντά μας. Έχουμε τον Θεό ο οποίος ακούει το κάθε ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί. Αδερφοί μου, ο πρώτος ο οποίος είναι εχθρός μας είναι ο κόσμος. Αυτός ο κόσμος είναι εκείνος ο οποίος οδηγείται από τον διάβολο και επιτίθεται εναντίον των παιδιών του Θεού δια να τα εξαφανίσει και να τα απομακρύνει από τον Θεό. Δι' αυτόν τον λόγο πρέπει πάντοτε να έχουμε υπόψη μας ότι ο κόσμος γίνεται αιτία για να μας απομακρύνει ο διάβολος από τον Θεό. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει αυτός ο διάβολος ο οποίος είναι η αιτία της πτώσεως του ανθρώπου. Και το τρίτο είναι ότι έχουμε τον εαυτό μας ο οποίος παλεύει εναντίον του διαβόλου. Και αν δεν νικήσουμε τον εαυτό μας, δεν νικούμε τον διάβολο. Έχουμε παράδειγμα μεγάλο. Ο Γεδεών είναι ο αρχηγός των Εβραίων και ξεσηκώθηκε εναντίον των Εβραίων
η Μαδιάμ. Αυτοί οι Μαδιανίτες έκαναν έφοδον εναντίον των Εβραίων για να τους εξαλείψουν. Και ήταν, λέγει, τόσο πολύς ο στρατός των Μαδιανιτών ως η άμμος της θαλάσσης, λέγει. Και σε αυτόν τον πόλεμο έστειλε ο Θεός τον άγγελό του εις τον Γεδεών και του λέγει: «Θα πολεμήσεις τους Μαδιανίτες και θα τους νικήσεις». Εγώ, λέγει, πώς να νικήσω? Εκείνοι είναι αμέτρητα τα πλήθη τα οποία ξεσηκώθησαν. Εγώ έχω μόνο 1000 στρατιώτες και αυτοί αδύνατοι. Πώς να νικήσω? Και λέγει ο άγγελος ότι ο Θεός είναι μαζί σου και θα νικήσεις, λέγει, τους Μαδιανίτες ως ένας άνθρωπος. Και για να σου πω ότι εγώ θα είμαι κοντά σου, θα τους διώξεις όλους τους στρατιώτες σου να επιστρέψουν στα σπίτια τους και θα μείνουν κοντά σου μόνο 300 στρατιώτες. Και οι Μαδιανίτες ήσαν χιλιάδες αμέτρητες, 300.000 στρατός με καμήλες και με τόξα εναντίον των Εβραίων. Και όντως οι 300 ενίκησαν τους Μαδιανίτες. Γιατί τους ενίκησαν? Διότι ήταν ο Θεός μαζί τους. Παράδειγμα φρέσκο. Οι βάρβαροι που ονομάζονται Άγγλοι είχαν την Κύπρο στην εξουσία τους. Εβασάνιζαν την Κύπρο, εβασάνιζαν τον λαό. Ήθελαν να κυβερνήσουν αυτό το νησί. Και δεν υπήρχαν στρατιώτες. Μετρημένοι ήσαν. Αλλά είχαμε τον Θεό μαζί μας. Και πάντοτε όταν επλησίαζαν η ώρα για να ιτηθούμε και να εξαφανιστεί εκείνος ο πόλεμος, ο αρχηγός εφώναζε: «Μας εφύλαξαν η Παναγία του Κύκου. Μας εφύλαξαν η Παναγία του Κύκου. Μας εφύλαξαν η Παναγία του Κύκου». Ναι, αδερφοί μου, τα θαύματα τα οποία έγιναν το καθεκάστην ημέρα εναντίον των Άγγλων είναι ανίποτα. Δεν μπορούμε να τα απαριθμίσουμε ούτε να τα γράψουμε. Αδερφοί μου, ο Γεδεών και τώρα ο Μωυσής του λέγει: «Θα πάεις στον Φαραώ και θα του πεις να αφήσει όλους τους Εβραίους ελεύθερους». Και λέγει ο Μωυσής: «Πώς εγώ να παρουσιαστώ στον Φαραώ?» Του λέγει: «Θα είμαι εγώ μαζί σου», του λέγει. Και επιτίθεται ο Φαραώ εναντίον του Μωυσέως και του λέγει ότι ο Θεός είναι μαζί μου. «Δεν με ενδιαφέρει», λέγει, «ο Θεός σου. Με ενδιαφέρει ένα πράγμα. Να εργάζεστε για να τελειώσουν τα έργα μου». Και πληθύνθησα, λέγει, οι εργασίες των Εβραίων. Αλλά όμως ο Πανάγαθος Θεός, όταν έφτασαν στο σημείο να ελευθερώσει τους Εβραίους και έφτασαν στην Ερυθρά θάλασσα, εκεί είπε ο Μωυσής: «Πώς θα περάσω», του λέγει, «Θεέ μου?» Και του λέγει: «Σήκωσε το ραβδί σου και χτύπησε την θάλασσα καθέτος». Και σήκωσε ο Μωυσής τη ράβδον και γένετο ξηρά, λέγει. Δεν υπήρχε σταλαγμαθιά νερό και σχηματίστησαν δύο τείχοι υδάτινα και κατέβηκαν όλοι οι Εβραίοι 2.000.000 και πέρασαν απέναντι. Όταν επέρασαν απέναντι, λέγει ο Θεός στον Μωυσή: «Χτύπησε», του λέγει, «τώρα το ραβδί σου οριζοντίως, σταυρών χαράξας Μωσής, την ερυθράν διέτεμεν και γένετο το σημείο του σταυρού αιώνες πρώτη σταυρώσεως του Κυρίου μας». Αδερφοί μου,
Θέλεις να είναι ο Θεός μαζί σου, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Να κάνεις αυτό το οποίο έκανε ο Πάγκαλος Ιωσήφ, ο οποίος είχε πρόσωπο αγγελικών, ομορφιάν αγγέλου. Και η Αιγυπτία Ιράστηλη ερωτεύτηκε τον Ιωσήφ και τον ενοχλούσε ημέραστε και νυχτός, διότι ήταν δούλος του Πετεφρή. Και τι έλεγε? Πώς ποιήσω το πονηρόν τούτο ενώπιον του Θεού μου? Και εκ τούτου εξέρχεται το συμπέρασμα το μεγάλο. Δεν γίνεται αμαρτία εάν δεν θέλεις εσύ και εγώ και όλοι μας. Η αμαρτία γίνεται όταν θέλουμε. Αλλά όταν βλέπουμε τον Πάγκαλον Ιωσήφ να λέγει πώς ποιήσω το πονηρόν τούτο ενώπιον του Θεού μου, πώς να πράξω αυτό το πονηρό, αυτήν την αμαρτία, πώς να την πράξω, εάν όλος ο κόσμος εγνώριζε ότι τα πάντα είναι ενώπιον του Θεού, όσο Ιωσήφ, θα ήταν διαφορετικός ο κόσμος. Και έχουμε και ένα άλλο. Εφόσον είναι ο Θεός μαζί μας, ο ίδιος είπε, «Δια να είμαι μαζί σας, πρώτο-πρώτο πρέπει να μετανοήσετε». Κατά λοιπόν την Ναζαρέτ λέγει, εγκατέλειψε την Ναζαρέτ, στην οποία μεγάλωσε ως μαραγκός. Διατί? Διότι θέλησαν να το φωνεύσουν τον Θεό μας. Τον πήραν και τον έφτασαν έξω από την πόλη σε ένα κρυμνό με πέτρες και προσπάθησαν να τον ρίξω από εκεί να τον φωνεύσω. Και είπε ο Θεός μας εκείνο το αλυσμόνητο. Ουδής προφήτης δεχτός εν την πατρίδια αυτού, και έφυγε διαμέσου αυτών και γλίτωσε. Και ήρθεν εις την Καπερναούμ. Και εκεί τι έλεγε, ο πρώτος του λόγος τι ήταν? Μετανοήστε. Μετανοείτε, τους έλεγε. Να φέρουμε ένα παράδειγμα. Άκουσαν ποτέ οι πολιτικοί μας, οι άρχοντες, αυτήν τη λέξη που λέει μετανοείτε? Δεν την άκουσαν ποτέ τους. Και τι γίνεται? Από τον Ιωάννη τον Καποδίστρια που ιδρύθηκε η Ελλάδα, από τότε υπάρχει ένα φοβερό ελάττωμα, φοβερό, πολύ φοβερό. Γίνονται εκλογές, αναβαίνει στον θρόνο εκείνος ο οποίος ψηφίστηκε από τον κόσμο. Και την επομένη δεν αρχίζει τίποτε άλλο, είμαι μόνο ο πόλεμος να το ρίξουν. Και φωνάζει ο Θεός, μετανοείτε, μετανοείτε, μετανοείτε. Εάν μετανοούσε ο κόσμος και είχε αγάπη, εάν μετανοούσαν οι πολιτικοί και αγαπούσαν ο ένας τον άλλον, δεν θα είχαμε την πτώση της Ελλάδος και την καταστροφή που έχουμε αυτή τη στιγμή. Διότι όλοι ζητούν όχι να βοηθήσουν αυτόν ο οποίος εξελέγει, αλλά να τον ρίξουν από την καρέκλα στην οποία ανέβηκε. Αυτός είναι ο κόσμος. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Χτίζει και κρυμνίζει. Χτίζει και κρυμνίζει. Εάν δεν μετανοήσουμε, εάν δεν ακούσουμε την φωνή του Κυρίου μας, ο οποίος μετανοείται, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών, τότε τα πράγματα θα χειροτερεύσουν, αδερφοί μου. Εάν όμως είμεθα όλοι ενωμένοι, δεν θα υπάρχει τίποτε που να μας νικήσει. Γιατί? Διότι έχουμε την αγάπη και την ομόνοια και έχουμε τον Θεό μαζί μας. Και για να κλείσουμε το Θείο Κήρυγμα, τι ζητεί ο Θεός από εμάς? Να είσαι μακριά από την αμαρτία, να είσαι μακριά από το κακό, να είσαι με το δίκαιο, όσα χρηστά, όσα τίμια λέγει, αυτά να ποιείται. Με αυτά ας τον παρακαλέσουμε τον Κύριό μας να μας αξιώσει να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο και στην ουράνιον βασιλεία, να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.